Πάμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, στην αστυνομική διεύθυνση της Καλαμάτας, γιατί αυτή την ώρα γίνονται δηλώσεις για το διπλό φωνικό και μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε. Ξυχνιάστηκε άμεσα στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης και εντελεχούς έρευνας που διεξήγαγε η υποδιεύθυνση ασφαλείας Καλαμάτας με τη συνδρομή της υποδιεύθυνσης δίωξης εγκλημάτων κατά ζωής και ιδιοκτησίας της διεύθυνσης ασφαλείας Αττικής, η υπόθεση ανθρωποκτονίας δύο εμμυδαπών ηλικίας 25 και 26 ετών στην περιοχή μας. Σας υπενθυμίζουμε το απόγευμα 19/8/2014 οι δύο εμμυδαποί είχαν εντοπιστεί νεκροί σε απόκρινο σημείο αγροτικής περιοχής στο δημοτικό, δημοτική κοινότητα κάμπου του Δήμου Δυτικής Μάνης, φέροντας τραύματα από πυροβόλο όπλο. Κυνηγητικό όπλο. Από πυροβόλο και κυνηγητικό όπλο. Για την εξυγχρόνιση του εγκλήματος και τον εντοπισμό των δραστών πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες αστυνομικές ενέργειες, στο πλαίσιο των οποίων αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν όλα τα στοιχεία, τα δεδομένα και τα ευρήματα που προέκυψαν από την εξέλιξη και την πρόοδο των ερευνών. Αποτέλεσμα της συστηματικής διερεύνησης της υπόθεσης από τις αστυνομικές αρχές ήταν να συλληφθούν χθες 20 Αυγούστου 2014 δύο 18χρονοι ημεδαπή κάτοικοι της περιοχής μας, οι οποίοι ομολόγησαν με λεπτομέρειες τις πράξεις τους. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι το κίνητρο της ανθρωποκτονίας ήταν οι οικονομικές διαφορές. Ως προς το χρονικό της υπόθεσης τώρα, τις πρώτες πρωινές ώρες προχθές στις 19 Αυγούστου 2014, ο 25χρονος και ο 26χρονος, επιβαίνοντας σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα, μετέβησαν στην περιοχή Μικρά Μαντίνια Μεσσηνίας, όπου συναντήθηκαν με τους δύο 18χρονους, προκειμένου να συζητήσουν και να διευθετήσουν μια οικονομική διαφορά που είχε ένας από τους 18χρονους με το 26χρονο θύμα. Οι δράσεις στο σημείο μετέβησαν με φορτηγό αγροτικό όχημα, ιδιοκτησίας του πατέρα του ενός εκ των δύο. Στη συνέχεια, ο 18χρονος που είχε την οικονομική διαφορά, με το πρόσχημα να επιδείξει τα θύματα αυτοκίνητο που ενδιαφέρονταν να αγοράσουν, τους έπεισε και κατευθύνθηκαν προς την επαρχιακή οδό Αλτομηρών Πηγαδίων, ορεινή περιοχή του Δήμου Δυτικής Μάνης. Μετά από μια διαδρομή 18 περίπου χιλιόμετρα και αφού έφτασαν σε ερημικό σημείο που υποτίθεται ότι βρίσκονταν το αυτοκίνητο, κατέβηκαν από τα οχήματά τους και τότε ο δεύτερος 18χρονος πυροβόλησε με κυνηγητικό όπλο με αποτέλεσμα να τους τραυματίσει θανάσιμα. Στη συνέχεια οι δύο δράστες, οι 18χρονοι, μετέφεραν με το αγροτικό όχημα τα θύματα στο σημείο που κεντοπίστηκαν προχθές, το απόγευμα. Ενώ η μοτοσυκλέτα, η οποία επίσης εντοπίστηκαν, τη μετέφεραν σε χώρο στάθμευσης ξενοδοχείου στην Καλαμάτα. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, σε υιοταχή αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο 18χρονος, ο οποίος είχε και την οικονομική διαφορά με τον 26χρονο, το 26χρονο θύμα, βρέθηκε και κατασχέθηκε μια κυνηγητική καραμπίνα, η οποία, όπως προέκυψε, είναι το όπλο του εγκλήματος. Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του, κατασχέθηκε ακόμα μια κυνηγητική καραμπίνα. Επιπλέον, στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, εντοπίστηκε το σημείο της δολοφονίας των δύο ημεδαπών. Από την αυτοψία στο χώρο εκεί βρέθηκαν αρκετές κοιλίδες αίματος, βρέθηκε ίχνη σύρσεως των πτωμάτων και βρέθηκαν και 7 κάλικες από κυνηγητικό όπλο. 7 κάλικες φυσικείων κυνηγητικού όπλου. Ακόμα βρέθηκε το αγροτικό όχημα με το οποίο οι δράστες είχαν μεταβεί στην περιοχή και μετέφεραν τα θύματα και από μακροσκοπική εξερεύνηση βρέθηκαν ίχνη αίματος. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του δεύτερου 18χρονου, βρέθηκε και κατασχέθηκε ακόμα ένα κυνηγητικό όπλο, ένα αναδιπλούμενο στιλέτο μαχαίρι, δύο μαχαίρια, δύο καπνογόνα, ένα πτυσσόμενο γκλοπ, ένα φυσίγιο 45 χιλιοστών, ένα φυσίγιο αγνώστου διαμετρήματος, καθώς και 6,5 γραμμάρια ακατέργασης συνδικής κάναβης. Σε ένα κάδο απορριμμάτων κοντά στην οικία του δεύτερου δράστη βρέθηκαν τα δύο τσαντάκια μέσης με προσωπικά αντικείμενα των θυμάτων. Οι δύο συλληφθέντες με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράβαση νομοθεσίας για τα όπλα και πλέον παράβαση νομοθεσίας για τα ναρκωτικά για τον 18χρονο, στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν οι ποσότητα με τα ναρκωτικά, οδηγούνται, είναι ήδη στο γύρο εισαγγελέα πρωτοδικών Καλαμάτας. Τα κατασκευθέντα πιστήρια θα αποσταλούν στη διεύθυνση εγκληματικών ερευνών για απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις. Την προανάκριση
και τις αστυνομικές έρευνες, τις οποίες συνδράμει υποδιεύθυνση δίωξης εγκλημάτων καταζωής και ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, διενεργεί υποδιεύθυνση ασφαλείας Καλαμάτας, προϊστάμενος της οποίας είναι ο υποδιευθυντής, αστυνομικός υποδιευθυντής της Τσιγαρίδης Βασιλείος. Κύριε Διευθυντά, μπορείτε να μας πείτε πόσα χρήματα ήταν η οικονομική διαφορά που είχαν? Ήταν 800 ευρώ. Για 800 ευρώ έγινε. Ατσιγώς. Ο λόγος της οικονομικής διαφοράς? Ήταν μια παραγγελία που είχε κάνει ο 18χρονος στο 26χρονο για κάποια συσκευάσματα διατροφής, επειδή ασχολούνταν με τα γυμναστική. Και χρώστηκε αυτά τα χρήματα ή δεν είχε παραλάβει τα συσκευάσματα? Έδωσε τα χρήματα και δεν παρέλαβε τα συσκευάσματα. Ακόμη τουλάχιστον. Όπως ισχυρίζεται ο απολογούμενος ο δράστης. Διαπληκτισμός μεταξύ τους υπήρξε ή απλώς με το που κατέβηκαν τα αυτοκίνητα? Υπήρξε ένας πολύ ασήμαντος μικρός διαπληκτισμός χωρίς κάποιες συνέπειες. Καμία σχέση δηλαδή αυτό που ακούσαμε ότι υπήρχε βασανισμός και ξυλοδαρμός κλπ. Ήταν αμέσως πυροβόλησαν δηλαδή, ναι, οι δράστες στα θύματα. Είχαμε και κάποιο πισόπλα, τα πυροβόλησαν κάποιον. Τα πρώτα στοιχεία, ναι, είναι από πίσω και πλάγια, δεν είναι καμία μπροστά. Σε φαίνεται δηλαδή ότι τα θύματα εφηβιάστηκαν, δεν είχαν δει καν το δεύτερο ίσως νεαρό ή την καραμπίνα που κρατούσε? Όχι, δεν είχαν δει, γιατί είχαν συναντηθεί κανένα για προηγουμένο, πρωτήτερα, πιο πριν δηλαδή, και ήξεραν, ήταν δύο από την μια πλευρά και δύο από την άλλη τελικά. Σου οδήγησαν εκεί με σκοπό να τον σκοτώσουν, ή απλά? Δεν πρόκειται για τέτοιο, το αποτέλεσμα του όμως. Όχι, δεν ισχυρίστηκαν κάτι τέτοιο. Οι σχετισμοί τους είναι ποιοι των δύο 18χρονων? Ό,τι πήγαν εκεί με ποια πρόθεση? Να κάνουν τι έχοντας μαζί τους και ένα όπλο? Η συνάντηση έγινε με αφορμή το αυτοκίνητο, το οποίο δεν υπήρχε αυτοκίνητο στην ουσία, προκειμένου να δουν τι θα γίνει με την παράδοση των συμπληρωμάτων των συμπληρωμάτων διατροφής, δηλαδή αυτά που χρώσαγε το θύμα όπως σχετίζεται στο δράστη. Δηλαδή ο ένας νεαρός είχε δώσει τον 26χρονο 800 ευρώ και του ζητούσε κάποια συμπληρώματα διατροφής. Αυτά τα 800 ευρώ πόσο καιρό τα κρατούσε ο 26χρονος? Ήταν γύρω στους τρεις μήνες. Και το αυτοκίνητο θα του το έδειχνε γιατί, για να... Υποτίθεται ότι είχε αυτοκίνητο για να το... Να τα βρουν έτσι προφανώς. Δεν μας εξήγησε περισσότερα πράγματα. Αυτοκίνητο όμως δεν υπήρχε. Το θύμα ενδιαφερόταν να αγοράσει κάποιο αυτοκίνητο προκειμένου να την καταστήσει κάποιο που είχε.